για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων συνελήφθησαν, κυρίες και κύριοι, ένας ιατρός και μία νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Αγρινίου. Η ζημιά από τη δράση του στο δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. 11 και 10 η ώρα το πρωί. Οι εσωτερικές υποθέσεις παρουσιαστήκαν στη μονάδα και συνοδεύσαν γιατρό και νοσηλεύτρια της μονάδας μου από ό,τι μου είπαν στην αστυνομική διεύθυνση του Αγρινίου. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για τον 58χρονο διαβητολόγο και τη 48χρονη νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Αγρινίου που συνελήφθησαν για παράνομες συνταγογραφήσεις. Δεν μπορώ να ξέρω πότε γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κάθε γιατρός έχει το δικό του υπολογιστή, το δικό του κωδικό που μπαίνει μέσα και συνταγογραφεί. Δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στις συνταγογραφήσεις των γιατρών. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να συνταγογραφούσαν φάρμακα σε ανασφάλιστους που είχαν μηδενική συμμετοχή, χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ κυρίως Ρωμά. Οι ανασφάλιστοι τα επέστρεφαν στον γιατρό και την νοσηλεύτρια και εκείνοι τα πουλούσαν σε άλλους. Πολλά φάρμακα, πολλά εμβαλάγια για κάποια ασθένεια που δεν χρειάζεται. Φέτος, μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνταγογραφούσαν φάρμακα που κανονικά δίνονται σε διαβητικούς και τώρα βρίσκονται σε έλλειψη. Τα έδιναν σε άτομα που ήθελαν να χάσουν κιλά, με πάνω από 10 περιπτώσεις να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Όπως και παράδειγμα για το ζαχαρό διαβήτη, δεν μπορείς να συνταγογραφείς ένα φάρμακο αν δεν ακολουθήσεις και δεν περάσει κάποια στοιχεία στο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από σχετική καταγγελία του ΕΟΠΗ, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία του δημοσίου ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ. Όλη η πειθαρχική διαδικασία για τον συγκεκριμένο γιατρό έχει ολοκληρωθεί ΕΔΕ και έχει παραπενθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Υγειονομικής Περιφέρειας για τα περαιτέρω. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις και απάτη.